Είναι ο χώρος στη Δαμάστα που εκτελούνται οι εργασίες για το σταθμό μετατροπής της διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής. Του έργου πιλότου για τη χώρα που εγκαινιάζει μια άλλη πραγματικότητα στο χώρο της ενέργειας, καθιστώντας την Κρήτη όχι μόνο πιλότο για τα νέα έργα, αλλά και ενεργειακό κόμβο. Οι εργασίες έχουν προχωρήσει σε εντατικό ρυθμό από τους τελευταίους μήνες και προγραμματισμός είναι τέλος του χρόνου να έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή και να γίνει η πρώτη ηλέκτριση. Του σημαντικότερου για μας έργου που θα δώσει νέα πνοή στο νησί, θεωρούμε, και θα άρει για πάντα την ενεργειακή του εξάρτηση. Στους χώρους που εκτελούνται οι εργασίες, στο εργοτάξιο της Δαμάστας, του Δήμου Μαλεβεζίου δηλαδή, βρέθηκαν σήμερα στελέχη του ανεξάρτητου διαχειριστή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και της θυγατρικής του ΑΔΜΙΕ εταιρείας Αριάδνη, που έχει οριστεί ως ο φορέας κατασκευής και χρηματοδότησης του έργου, που όπως επισημάνθηκε θα είναι έτοιμο μέχρι το τέλος του 2024 και μέχρι τα μέσα του 2025 θα έχουν ολοκληρωθεί και οι απαραίτητες δοκιμές προκειμένου να τεθεί σε πλήρη και εμπορική λειτουργία. Αυτό το έργο είναι από τα μοναδικά έργα στον κόσμο. Η τεχνολογία του συνεχούς που χρησιμοποιούμε στο συγκεκριμένο έργο αυτή τη στιγμή είναι η τεχνολογία ΕΧΜΗΣ. Δίνει δυνατότητα να διασυνδέει σε μικρά και ασθενή συστήματα όπως είναι της Κρήτης και της Κύπρου. Προφανώς είναι μια γνώση που υπάρχει σε λίγες εταιρείες στον κόσμο. Και είμαστε περήφανοι που ασχολούμαστε με αυτό το έργο και μπορούμε να το φέρουμε σε πέρας. Είναι ένα έργο πολύ σημαντικό που προσομοιώνει, όπως είπαμε, με ένα κέντρο παραγωγής. Ουσιαστικά μεταθέτει το κέντρο ενέργειας του νησιού στη Δαμάστα και αυτό πρέπει να συνδεθεί με το δίκτυο, το υφιστάμενο δίκτυο της Κρήτης. Αυτά είναι ουσιαστικά με απλά λόγια τα συνοδά έργα. Πώς θα συνδέσουμε τη Δαμάστα, το σταθμό μετατροπής, με το υφιστάμενο δίκτυο της Κρήτης. Άλλωστε, αυτό το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υπήρξε στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε χθες ο Περιφερειάρχης Κρήτης με τον Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο του ΑΔΜΙΕ, Μάνο Μανουσάκη. Είναι το δεύτερο βήμα μετά το δίκτυο των Χανίων. Το τρίτο ακολουθεί τα επόμενα 4-5 χρόνια από την Κύπρο, έτσι ώστε να αλλάξει ο χάρτης ο ενεργειακός της Κρήτης. Να παρέχει ενεργειακή ασφάλεια, ενεργειακή επάρκεια και να δώσει τη δυνατότητα στις μονάδες που ήδη λειτουργούν με ορυκτά καύσιμα να σταματήσουν τη λειτουργία τους τα επόμενα πολύ λίγα χρόνια. Είμαστε, νομίζω, σε ένα πολύ καλό σημείο και όσον αφορά το πολύ σπουδαίο αυτό έργο για την ενεργειακή διασύνδεση του νησιού, αλλά ταυτόχρονα γιατί το έργο αυτό εξελίσσεται σε ένα πλαίσιο που έχουμε συμφωνήσει από την πρώτη στιγμή τόσο με την κυβέρνηση όσο και με τον ΑΔΜΙΕ και την Αριάδνη και για τα έργα τα αποδοτικά που αφορούν σε σημαντικές παρεμβάσεις σε όλο το Δήμο, αλλά και για τα έργα που αφορούν στην εκτέλεση, την ομαλή εκτέλεση του έργου. Στην επιθεώρηση σήμερα των εγκαταστάσεων, των οποίων η υλοποίηση προχωρά με τάχυστους ρυθμούς και βαδίζει προς την ολοκλήρωση, βρέθηκαν τόσο ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, που αναφέρθηκε στον κομβικό ρόλο που θα έχει η Κρήτη στη μετά τη διασύνδεση εποχή, όσο και ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας, ο οποίος εξέφρασε εκτός των άλλων και την ικανοποίησή του για τα συνοδά αλλά και ανταποδοτικά έργα για την περιοχή, όπως και την ποιότητα της συνεργασίας στο περιθώριο αυτού του σημαντικού για όλη την Κρήτη αλλά και τη χώρα έργου.